Σκέρτσος. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, τώρα ακούσατε και πριν τη συζήτηση που είχαμε με τους ειδικούς. Το ένα θέμα είναι ότι εμείς διερμηνεύουμε πολλές φορές τον Πρωθυπουργό ή υπουργούς για το τι ήθελαν να πούν, τι ήθελαν να μην πούν κτλ. Έκανε μία δήλωση ο Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του Sky. Και θέλουμε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει, τι θα γίνει τέλος πάντων με την Τουρκία ή τι θα κάνει η Ελλάδα. Κύριε Ρογκάκο, κύριε Αναστασοπούλου, ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Νομίζω ότι στο ξεκίνημα μιας νέας κυβερνητικής θητείας η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός οφείλουν να θέσουν τους στόχους της τετραετίας. Και ένας από τους βασικούς στόχους είναι να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας και ηρεμία με την Τουρκία. Είδαμε τα προηγούμενα 4 χρόνια ότι ζήσαμε δύσκολες στιγμές. Οι σχέσεις ξεκίνησαν από ένα καλύτερο σημείο, χειροτέρευσαν στην πορεία. Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση αυτό το οποίο έκαναν είναι ότι εξοπλίστηκαν περισσότερο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ πιο αξιόμαχο πλαίσιο ενόπλων δυνάμεων, καλύτερους εξοπλισμούς. Έχουμε μια πολύ πιο δυνατή φωνή στο εξωτερικό. Η φωνή της Ελλάδας μετράει και ακούγεται. Και νομίζω ότι μέσα από την διεθνοποίηση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων, με τον τρόπο που την έκανε και την πέτυχε ο Πρωθυπουργός, καταφέραμε να εδραιώσουμε την ελληνική θέση ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν μπορεί να γίνει ανεκτός. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο βλέπουμε το τελευταίο διάστημα είναι μια στροφή και μια επιστροφή της τουρκικής κυβέρνησης και του Τούρκου Προέδρου προς τη Δύση. Αυτό είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας. Η επιστροφή και η στροφή της Τουρκίας προς τη Δύση είναι προς το συμφέρον μας, διότι οδηγεί σε μία εξομάλυνση. Δηλαδή, και εμείς αυτό, αυτό το οποίο θέλουμε εμείς σε πρώτη φάση είναι να μην έχουμε εντάσεις. Θέλουμε να έχουμε ηρεμία. Είμαστε ένας ειρηνικός λαός, δεν είμαστε μία επιθετική δύναμη. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να είμαστε μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη. Ξέρουμε αυτό το έχει καταλάβει καλά η Τουρκία. Ξέρουμε ποιον έχουμε απέναντί μας και το έχουμε αντιμετωπίσει και με το χειρότερο τρόπο και τα τελευταία χρόνια. Θέλω να ρωτήσω, εμείς εμπιστευόμαστε τώρα περισσότερο την κυβέρνηση Ερντογάν και πώς μπορείς να εμπιστευθείς έναν ηγέτη ο οποίος ο εκπρόσωπός του βγήκε μετά από λίγες ώρες από τη Σύνοδο, όπου είχαμε και το καλό κλίμα στη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη και θέτηκε πάλι ευθέως τα ζητήματα από στρατιωτικοποίηση των νησιών και μειονότητα στη Θράκη. Δηλαδή, ακόμη και καλή πρόθεση να έχει κάποιος να πει ότι μήπως, ρε παιδιά, μπαίνουμε σε μια καλύτερη φάση. Τορπιλίζεται από αυτές τις δηλώσεις από πρόσωπα που δεν είναι τυχαίο. Τελικά δεν βγήκε μόνος του να τα πει αυτά. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο λέμε, αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι ότι στο ξεκίνημα μιας νέας θητείας και για την ελληνική και για την τουρκική κυβέρνηση, στόχος μας είναι να επιδιώξουμε μια εξομάλυνση των σχέσεων. Ξεκινάμε από αυτό. Έχουμε τρεις δρόμους μπροστά μας. Έχουμε το δρόμο μιας διαρκούς έντασης. Έχουμε το δρόμο μιας καλύτερης γειτονίας χωρίς επίλυση των διμερών θεμάτων και έχουμε και το δρόμο της επίλυσης. Εμείς λέμε ότι θέλουμε να βαδίσουμε στους δύο τελευταίους δρόμους. Στην ειρηνική συνύπαρξη, χωρίς επίλυση ενδεχομένως, ή και στην επίλυση. Θα τα δοκιμάσουμε και τα δύο. Ας μην προτρέχουμε, ας μην ανοίγουμε θέματα που δεν μπορούν να συζητηθούν αυτή τη στιγμή και δεν είναι και τις παρούσεις. Ο Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος απλά έκαναν ένα πρώτο βήμα. Είναι δύο ισχυροί αρχηγοί κρατών. Έχουν και δήλωσαν την πρόθεση να ξαναβάλουν στο τραπέζι των διμερών συζητήσεων τα θέματα. Εμείς έχουμε τις δικές μας κόκκινες γραμμές, η Τουρκία έχει τις δικές της κόκκινες γραμμές. Ας βάλουμε ξανά τα όπλα στα θικάρια, γιατί άκουσα και πριν κάποιες συζητήσεις κάπως έντονες από την αντιπολίτευση. Αν μη τι άλλο, απλά κύριε Καλαδίτη, ένα μικρό σχόλιο. Η Ελλάδα και αυτή η κυβέρνηση έδειξαν ένα πράγμα. Ότι ξέρουν να υπερασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα και τα εθνικά δίκαια. Η Ελλάδα επέκτηνε την επιρροή και την επικράτειά της την προηγούμενη τετραετία με τις συμφωνίες που έκανε με την Ιταλία, με την Αίγυπτο. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ενίσχυσε το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει καμία παραχώρηση ως προς τα εθνικά δίκαια και τα εθνικά συμφέροντα, τις εθνικές κόκκινες γραμμές. Επ' αυτού λαμβανωμένου υπόψη ότι υπάρχουν και θέματα σε μια διαπραγμάτευση που δεν μπορούν να υποθούν και ότι ενδεχομένως να υπάρχει ήδη σε εξέλιξη ένα blame game, αν δεν καταλήξει, προκαταβολικό. Θέματα εθνικής κυριαρχίας όπως είναι το εύρος των χωρικών υδάτων, που είναι η κυριαρχία και όχι κυριαρχικό δικαίωμα, θα συζητηθούν. Το λέω γιατί υπήρξε μια αμφισημία στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ή έτσι εξελίχθηκε τουλάχιστον. ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο είναι τα θέματα που βάζουμε στο τραπέζι.
Δηλαδή, προϋπόθεση, επειδή και το ρωτώ, γιατί κάποιοι είναι σαν να έχουν, δίνουν την αίσθηση ότι έχουμε πάει ήδη στο δικαστήριο της Χάγης και περιμένουμε απ' έξω να μπούμε μαζί με την Τουρκία. Όντως αυτό έχει πολλά βήματα προκειμένου να συμβεί, έχουμε πολύ δρόμο. Αλλά για να φτάσουμε εκεί και να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, το οποίο αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προϋπόθεση είναι να συμφωνηθεί και από την Τουρκία ότι το μοναδικό θέμα συζήτηση είναι ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Κοιτάξτε, και μόνο η προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης από την Τουρκία είναι μια υποχώρηση. Ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο είπε είναι ότι το να πάμε σε ένα δικαστήριο συνιστά έναν συμβιβασμό από μόνο του. Αυτό είπε. Όχι, άρα μου λέω για το τι πάμε στο δικαστήριο. Προσφυγή, τι πάει προσφυγή, στο δικαστήριο. Αυτό θα το δούμε. Προφανώς αυτό είναι θέμα συζήτησης. Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη γενική δικαιοδοσία, άρα θα πρέπει να. Αυτό είναι θέμα συζήτησης των δύο κρατών, πάντως, των δύο ηγεσιών, των υπουργών εξωτερικών. Ξέρετε τι λένε, κύριε Υπουργέ, ότι από τη στιγμή που θα καθίσει ένα τραπέζι και μάλιστα να βαθμίζονται συζητήσεις σε ανώτερο επίπεδο και ανώτερο, θα γίνουν και τα υπουργικά συμβούλια από Ερντογάν και Μητσοτάκη, ότι κάτι πρέπει να δώσεις, κάτι πρέπει να πάρεις. Και αυτό που ρωτά ο κόσμος και φοβάται είναι μήπως κάνουμε υποχωρήσεις που ενδεχομένως δεν πρέπει. Όχι, καμία υποχώρηση που δεν πρέπει να γίνει δεν θα γίνει. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι εμείς θέλουμε και επιδιώκουμε να έχουμε επίλυση, αλλά μπορούμε και να ζήσουμε ειρηνικά και χωρίς επίλυση των δημιουργών. Να ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε να το πείτε, καταλαβαίνουμε ότι είναι σε εξέλιξη διαπραγμάτευση. Λαμβανομένου υπόψη λοιπόν ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει τη γενική δικαιοδοσία της Χάγης, ούτε έχει κυρώσει το δίκαιο της θάλασσας. Έχετε ενδείξεις, ως ελληνική πλευρά έχουμε ενδείξεις ότι η Τουρκία θα συζητούσε συνυποσχετικό με τους όρους που θέτουμε εμείς. Ας μην προτρέχουμε, okay, κύριε Καραρίτη, νομίζω να αφήσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρωθυπουργό να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, πάμε τώρα στα άλλα θέματα, γιατί εσείς είχατε ένα κεντρικό ρόλο στη συζήτηση που έγινε με τους ακτοπλώους για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που μας ταλαιπωρούν και όσοι έχουμε μπει στη διαδικασία να κλείσουμε εισιτήρια, βλέπουμε πόσο σημαντικές και μεγάλες είναι οι αυξήσεις. Ακούω το επιχείρημα, κύριε Υπουργέ, ότι προηγήθηκαν διπλές εκλογές και δεν μπορούσε αυτή η συζήτηση να γίνει νωρίτερα και αναγκαστικά φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου. Το πρώτο είναι αν όντως η κυβέρνηση καθυστέρησε και δεν έτρεξε το θέμα από το χειμώνα ώστε να είμαστε έτοιμοι για το καλοκαίρι του 2023 και αν εσείς από αυτά που έχουν ήδη ανακοινώσει οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είστε ευχαριστημένοι ή περιμένετε ή περιμένατε κάτι παραπάνω. Κοιτάξτε, έγιναν βήματα. Την περασμένη εβδομάδα ανακοινώθηκαν κάποια σημαντικά πακέτα εκπτώσεων της τάξης του 20 έως 30% στις βασικές γραμμές κορμού, στα βασικά δρομολόγια, με έμφαση στην οικογένεια, με έμφαση στις μετακινήσεις και με το αυτοκίνητο, στα κοινωνικά πακέτα, στα κοινωνικά δρομολόγια. Έχει πολλές προϋποθέσεις, βέβαια. Πρέπει να φύγεις Τρίτη, να πας σε συγκεκριμένο μέρος, να κάθε, σε ξανθώς με αλλάζει για μάτια. Κάθε εταιρεία εφαρμόζει το δικό της πακέτο. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι όντως είδαμε ότι υπήρξαν αυξήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν αδικαιολόγητες. Κάναμε έναν επικοδομητικό διάλογο την περασμένη εβδομάδα. Εμείς παρακολουθούμε την αγορά αυτή και κάθε αγορά, διότι αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν αντέχει το ελληνικό εισόδημα, το εισόδημα των νοικοκυριών, περαιτέρω πιέσεις και αδικαιολόγητη κερδοφορία. Κερδοφορία για την ιδιωτική πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα είναι καλό πράγμα. Αλλά πρέπει και η επιχειρηματικότητα να λαμβάνει υπόψη τις αντοχές της ελληνικής οικογένειας. Και εμείς έχουμε θεσπίσει εργαλεία τα οποία μπορούν να ελέγξουν την αδικαιολόγητη κερδοφορία. Πάνω σε αυτό θέλω να ρωτήσω. Διάβαζα το άρθρο σας χθες στην Καθημερινή που μιλάτε για το εθνικό πρόταγμα που είναι το συμπεριληπτικό, ο συμπεριληπτικός ριζοσπαστικός εξχρονισμός, πολυδιάστατος μάλιστα όπως είπατε, και αρχίσατε και λέτε ποια είναι αυτά τα 10 βήματα που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση σε βάθος τετραετίας. Αναφερθήκατε στο θέμα των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Φαντάζομαι ότι θα πρέπει, αφού παρακολουθείτε την αγορά, να δείτε ότι πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις και άμεσα παρεμβάσεις και για τα τρόφιμα, για το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, αυτή η συνάντηση των πολιτών μου, συγγνώμη, στα σούπερ μάρκετ είναι οδυνηρή. Διαβάζω τώρα στο 12,2% πληθωρισμός τροφίμων αυξήθηκε. Και έχουμε εδώ το οξύμορο να πέφτει ο πληθωρισμός, που είναι χαμηλότερο στην Ευρώπη. Και εδώ μιλάμε πάλι για κερδοσκοπικά φαινόμενα, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, σε σχέση με το καλάθι. Έχουν υποχωρήσει 43%. Σε σχέση με το καλάθι του νοικοκυριού, γνωρίζετε καταρχάς, έχει ήδη παρουσιαστεί από το Υπουργείο Οικονομικών το νέο οικονομικό νομοσχέδιο, το οποίο δίνει αυξήσεις σε εισοδήματα δημοσίων υπαλλήλων, ενισχύει το διαθέσιμο εισόδημα με περαιτέρω αύξηση του αφορολογίου για τις οικογένειες με παιδιά, προχωρεί σε παράταση του Market Pass για άλλους 3 μήνες μέχρι τον Οκτώβρη, θεσπίζει κάποιες νέες παροχές, ειδικά για την νεότερη γενιά. Μέχρι το Δεκέμβρη μου πάει το Market Pass. Θα τα δούμε να όλα. Κοιτάξτε, εμείς αυτό το οποίο λέμε και είμαστε συνεπείς είναι ότι δίνουμε τόσο όσο μπορούμε. Και αυτό επιβραβεύτηκε και στην κάλπη. Θέλω να πω, αυτοί οι οποίοι υπόσχονταν μήπως περισσότερα από αυτά τα οποία είχε δυνατότητα να δώσει η ελληνική πολιτεία, καταψηφίστηκαν. Οι πολίτες δηλαδή δείχνουν ότι αντιμετωπίζουν και
επιβραβεύουν τη συνέπεια και την εντιμότητα. Κύριε Υπουργέ, θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε αυτά τα οποία λέμε. Η πραγματική αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δηλαδή, προφανώς και πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και σωστά γίνεται και ίσως να πρέπει και ακόμη παραπάνω. Αλλά δεν είναι λίγο σαν να τα δίνεις από τη μία τσέπη και να βγαίνουν από την άλλη, αν οι τιμές παραμένουν στα επίπεδα που είναι τώρα. Τιμών, δεν μπορεί να δηλαδή, καλή, καλή, φυσικά και, και πρέπει να γίνουν αυξήσεις μισθών, αλλά έτσι δεν αντιμετωπίζουν, δεν πέφτουν οι τιμές με αυτόν τον τρόπο. Νομίζω ότι χρειάζεται και από την πλευρά σας να αναδεικνύετε και τους συγκυριακούς παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση τιμών. Για παράδειγμα, υπάρχουν βασικά προϊόντα που είτε λόγω του καιρού, είτε λόγω των διεθνών τιμών, π.χ. στο ρύζι, αυτή την περίοδο ή τις κακοκαιρίες που είχαμε τον Μάιο και τον Ιούνιο, αυτή την περίοδο έχουμε μια εποχική αύξηση τιμών, η οποία είναι καθαρά συγκυριακή. Είχατε αυτά συμβάλλουν στις αυξήσεις των τιμών των τροφίμων. Έχετε αναφερθεί εσείς ότι έχουν περιθώριο να μειώσουν κατά 20-30% εκεί προσδιορίζεται το ποσό της σκροκέρδειας. Για τα ακτοπλοϊκά λέτε. Όχι, αναφερόμουν και στο. Όχι, εγώ αναφέρθηκα στα ακτοπλοϊκά, όπου ανταποκρίθηκα. Έχετε καταλήξει στο ποσοστό της σκροκέρδειας που μπορεί να οφείλεται στα τρόφιμα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για σκροκέρδια στα τρόφιμα. Αυτό που λέμε είναι ότι υπάρχουν εποχικοί συγκυριακοί παράγοντες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα σημειώνει ταχύτερη αποκλιμάκωση του συνολικού δείκτη πληθωρισμού από την υπόλοιπη αλήθεια. Ευρώπη. Έχουν πετύχει δηλαδή τον στόχο τους αρκετά από τα κυβερνητικά μέτρα για μείωση του πληθωρισμού. Εμείς έχουμε θέσει έναν στόχο, ο πληθωρισμός να πέσει στο 2% τέλος του 2023 και από το 2024 και μετά. Αυτό θα συμβάλλει στο να ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα μέσα από την καλύτερη πορεία της οικονομίας και μέσα από μια λογική. Λογική διακύμανση των τιμών. Πάντως, από εκεί πέρα είμαστε, κυρία Αναστασοπούλου, πάνω από την αγορά, το παρατηρητήριο τιμών, το καλάθι του νοικοκυριού. Σύμφωνο. Εντείνει τον ανταγωνισμό, δημιουργεί συνθήκες διαφάνειας και σύγκρισης τιμών από τους καταναλωτές και εμείς είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια για να χτυπήσουμε και να σταθούμε απέναντι σε κάθε κερδοσκοπικό φαινόμενο. Οι πολίτες έχουν αντιληφθεί απολύτως τη συγκυρία και θυμάμαι, επειδή λέτε για συγκυρίες, ότι όλο το χειμώνα λέγαμε πότε θα πέσουν οι τιμές στην ενέργεια προκειμένου να πέσουν και οι τιμές. Και όταν σας ρωτούσαμε όλους τους υπουργούς γιατί οι τιμές είναι στο Θεό, μας λέγατε μα δείτε τις τιμές στην ενέργεια, έπεσαν τώρα οι τιμές στην ενέργεια. Η συγκυρία λοιπόν άλλαξε. Παρ' όλα αυτά, στο σούπερ μάρκετ δίνουμε ακριβώς τα ίδια. Υπάρχει όμως μια καθυστέρηση περίπου των 4 έως 6 μηνών για να περάσουν και οι αυξήσεις και οι μειώσεις στις τιμές των προϊόντων. Άρα το φθινόπωρο θα είναι καλύτερο. Ελπίζουμε και περιμένουμε να είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί πλέον οι τιμές του φυσικού αερίου πλέον βρίσκονται στα προ-κρίσης επίπεδα. Αυτό πρέπει να περάσει και στην υπόλοιπη εφοδιαστική αλυσίδα. Λέτε επειδή αυτή η παραγωγή έχει γίνει με τα προηγούμενα κόστη. Ναι, ακριβώς. Κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε. Πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Πρέπει να φτάσετε και στη σύσκεψη την ώρα σας. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Θα ξεκινήσουν διακοπές. Καλή ξεκούραση, αν μπορέσετε να βρείτε και κάποιες μέρες. Φανταζόμαστε ότι θα μπορέσετε. Ήταν ο Υπουργός Επικρατείας, ο κ. Σάκης Κέρσος.